ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Είναι η πρώτη φορά που σαν σύλλογος αγαπημένων δίνουμε τέτοιου είδους συνέντευξη. Και δίνουμε αυτή τη συνέντευξη γιατί συνέβη ένα γεγονός το οποίο το έχετε ακουστά λίγο πολύ. Εμείς θέλουμε να σας μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι σε ανύποπτο χρόνο, εμείς το 2010, αν θυμάστε παιδιά, είχαμε επισκεφθεί τη Δήμαρχο Βέργιας στο γραφείο της, είχαμε επισκεφθεί τον Δήμαρχο Νάουσας στο γραφείο του, είχαμε επισκεφθεί τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας στο γραφείο του, θυμάστε. Και είχαμε κάνει επιστολές και αναφερθήκαμε τότε που αυζόταν η πρόσληψη των παιδιών οι οποίοι είχαν πετύχει στο διαγωνισμό της Αγροτικής Τράπεζας. Λοιπόν, το ιστορικό είναι πως είχε γίνει ένας διαγωνισμός το 2008, ο οποίος ήταν αποκλειστικά διαγωνισμός του ΙΚΑ. Τον ονόμαζαν 8K. Το 2008, καπάκι γίνεται ένας άλλος διαγωνισμός για την Αγροτική Τράπεζα. Τον διαγωνισμό αυτό τον ονόμαζαν 9K. Το 2010, τα παιδιά τα οποία είχαν περάσει μέσω ΑΣΕΠ και δύο διαγωνισμοί, έτσι, είχαν περάσει στην Αγροτική Τράπεζα, αντί να τα πάρουν στην Αγροτική Τράπεζα, τα προσέλαβαν στο ΙΚΑ. Ο αριθμός τους είναι 450 σε όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά, σχεδόν όλα, πριν έρθουν στο ΙΚΑ, δούλευαν σε τράπεζες. Είχαν τη δουλειά τους δηλαδή. Ερχόμενοι στο ΙΚΑ, αναγκάστηκαν να δώσουν παραίτηση από την προηγούμενη δουλειά τους, δεν γίνονται διαφορετικά και μπήκαν στο ΙΚΑ. Έχουν δηλαδή σχεδόν 2 χρόνια στο ΙΚΑ. 2 από αυτά τα παιδιά είναι στο ΙΚΑ της Βέργιας, ένα παιδί είναι στο ΙΚΑ της Νάουσας και ένα παιδί είναι στο ΙΚΑ της Αλεξάνδρειας. Αφού πέρασε ο καιρός και δεν προσλήφθηκαν στο ΙΚΑ τα παιδιά που είχαν περάσει μέσω ΑΣΕΠ στο διαγωνισμό του ΙΚΑ, κάνουν προσφυγή. Και βγαίνει μία απόφαση δικαστηρίου πέρσι που λέει ότι τα παιδιά της 9K, δηλαδή αυτά τα οποία είχαν προσληφθεί από το διαγωνισμό της Αγροτικής Τράπεζας, πρέπει να απολυθούν. Έχουμε τώρα Φλεβάρι. Επειδή τα παιδιά δεν απολύθηκαν, έκαναν προσφυγή οι δικηγόροι των παιδιών που πέρασαν με το διαγωνισμό του ΙΚΑ και η διοίκησή μας αναγκάστηκε να στείλει τις απολύσεις. Την Παρασκευή ήρθαν οι απολύσεις. Λοιπόν, το πρόβλημα που δημιουργείται εδώ έχει 2 όψεις. Ένα είναι ότι είναι εντελώς άδικο, μα εντελώς άδικο για τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν οικογένειες και υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν από τις προηγούμενες δουλειές τους, να προσληφθούν στο ΙΚΑ και τώρα να απολυθούν και από το ΙΚΑ. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργούν πρόβλημα και στη λειτουργία τη δική μας. Να σας πω παιδιά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο οργανισμός του ΙΚΑ προβλέπει σύνολο υπαλλήλων 12.500. Για να μπορέσει δηλαδή να λειτουργήσει το ΙΚΑ ανά την Ελλάδα έπρεπε να υπηρετούν 12.500. Το 2011 ήμασταν 9.500. Το 2011. Και δώστε βάση τώρα. Με τις συνταξιοδοτήσεις που φεύγανε, ξεκινήσαμε το 2012 με 6.500 κόσμο. Σήμερα είμαστε περί τις 6.000.